Είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για τον τόπο μας. Η νίκη της Σαμοθράκης επιστρέφει στο φυσικό της χώρο. Βέβαια, ο φυσικός της χώρος είναι η Σαμοθράκη. Στην πορεία λοιπόν αυτή, προς την επιστροφή στο νησί των Καβύρων, η νίκη θα σταθμεύσει για λίγο διάστημα μέχρι να ετοιμαστεί η βάση της. Θα βρίσκεται εδώ, στο νομαρχείο. Βλέπετε ότι πρόκειται για ένα αριστούργημα. Μέσα στο ηλιόλουστο ανοιξιάτικο τοπίο, βλέπετε πόσο φαντάζει και πόσο λάμπει αυτό το άγαλμα. Είναι μάρμαρο θάσου, κατασκευάστηκε από την εταιρεία Κυριακίδης στη Δράμα, έχει βάρος 5,5 τόνους και το σύνολο του ύψους της είναι 3 μέτρα και 38 εκατοστά. Είναι πιστό αντίγραφο και πιστοποιημένο αντίγραφο της νίκης Σαμοθράκης του αυθεντικού αγάλματος που βρίσκεται στο Λούβρο, με ακρίβεια χιλιοστού. 3 μήνες εργάστηκε το ρομπότ επάνω στο ψηφιακό αρχείο που έστειλαν από το Λούβρο και 3 μήνες οι γλύπτες της Τίνου για να το τελειοποιήσουν. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Θεωρώ ότι σήμερα χαίρεται και η ψυχή του Γιώργου του Παυλίδη, που ξεκινήσαμε από το 2012 αυτό το όραμα για να το κάνουμε πραγματικότητα οι δυο μας. Και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα, με την έλευση και του δεύτερου αγάλματος εδώ, το οποίο θα στηθεί στην Αλεξανδρούπολη, θα στέλνουμε ένα διαρκές μήνυμα. Το άγαλμα της Αλεξανδρούπολης θα είναι δίδυμο με το άγαλμα που βλέπετε πίσω μου, θα προσανατολίζεται προς τη Σαμοθράκη και το άγαλμα αυτό που θα πάει στη Σαμοθράκη θα έχει προσανατολισμό το Μουσείο του Λούβρου και το διαρκές έτοιμά μας να επιστρέψει η νίκη στο φυσικό της χώρο. Thank you.
Θα έχουμε βάλει για προστασία για τη μεταφορά. Και θα καλυφθεί. Θα και μια διαδικασία μετά. Ναι, ωραία. Ήρθε πάντως, δεν είχε τίποτα, τίποτα. Μπράβο, τέλεια. Τέλεια. Να δούμε τι εσάς. Έλα να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Τι να βλέπουμε. Να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Λες φωτογραφίες. Βάλε ο μόνος. Όχι, και εσύ. Αφού εσύ έβαλες την αλιά σου εδώ 3 μήνες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εδώ είναι όλες. Εδώ έχει μια κίνηση και μια τάση να ανέβει στα πάνω. Η κίνηση που λέγανε ότι λέγαμε πάνω.